Αλλά... Κύριε Καμένε, η κυβέρνηση λέει αυτό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, και να το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο, ο Δημήτρης Καμένος, τι λέει πάνω σε αυτό το θέμα, το συντάξιο είναι το καυτό. Κοιτάξτε, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Κυρίτσης, προσπαθούμε για το καλύτερο, στη συνεργασία και με το οικονομικό επιτελείο, να υλοποιήσουμε παράλληλα μέτρα ή να επιδοτήσουμε κάτι από το χάσιμο που θα υπάρξει στις συντάξεις το 2019 και μετά. Διότι είναι ένας νόμος που έχει ψηφιστεί και δεν μπορεί να πάρθει πίσω. Θα πρέπει να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Θα κάνουμε το πάνω μετά το πέρας της αξιολόγησης και στον προϋπολογισμό που θα καταρτήσουμε τον Νοέμβριο του 2018 για το 2019, μαζί με την υπεραπόδοση της οικονομίας και τα πλεονάσματα ή τα έξτρα έσοδα που πιθανόν έχουμε, να το βάλω σε εισαγωγικά έτσι χρηματοοικονομικά, πιθανόν να επιδοτήσουμε άμεσα ή έμεσα το μεγάλο χάσιμο σε κάποιες μερίδες ανθρώπων. Από οπουδήποτε. Πολλές, πάρα πολλές πλευρές. Όχι μόνο αυτή η φορολόγηση και χρωστούμενα και πολλά άλλα που κυνηγάμε γύρω-γύρω λογαριασμούς. Άρα νομίζω ότι θα υπάρχει μια κάλυψη της μεγάλης χασούρας. Τελικά, δεν κύριε, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσουν να τα εφαρμόσουν. Θα μειωθούν οι συντάξεις πρώτη-πρώτη, δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Γιατί όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Νόμος, αλλά θα μειωθούν. Όχι, όχι, θα μειωθούν οι συντάξεις. Θα μειωθούν, αλλά λέω ότι θα προσπαθήσουμε στον επόμενο προϋπολογισμό με τα χρήματα που έχουμε πάρει και έχουμε προς χρήση να απαλύνουμε τον πόνο. Αυτό πιστεύω θα κάνει η κυβέρνηση. Και όχι για τα αντίμετρα, δεν μιλάω μόνο για τα αντίμετρα, μιλάω για έξτρα επιδοτήσεις. Βέβαια, τα αντίμετρα είναι ψηφισμένο ότι το υπερβάλλον του πλεονάσματος, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παναγιώτη. Πάντα, ναι, γιατί έχουμε πάντα. Το υπερβάλλον του πλεονάσματος θα φέρει τα αντίμετρα. Έτσι. Πάντα. Έτσι. Και το οποίο πηγαίνει πλέον ένα κομμάτι. Δεν πηγαίνει όλο στο χρέος, έτσι πηγαίνει και στην ανάπτυξη. Το 3, και πάνω, γιατί είναι συμφωνημένο που πηγαίνει το πλεονάσμα 3,5. Είναι συμφωνημένο. Φέτος είμαστε πάνω από το 4. Το ζήτημα είναι να αναπτυχθεί η οικονομία πάνω από το 2%, όπως είπε και η έκθεση και με μια παρένθεση να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον κύριο Μαραβέγια και στην καινούργια ομάδα. Να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από το 2%, δηλαδή πάνω από 3,5-4 δις νέα στην αγορά. Η παραγωγή της επιστήμης, το τι έχει αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Στην Ελλάδα, τα εγκλήματα σε εμάς καταρχήν, εναντίον των Ποντίων, εναντίον των Αρμενίων, εναντίον των Ασσυρίων που έκαναν οι Μουσουλμάνοι και κατέσφαξαν γυναικόπαιδα χωρίς λόγο και έκαναν καθαρίσεις, είναι προσβολή. Ο δυτικός πολιτισμός για μένα έχει προέρθει από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να συνδέουμε τις απάνθρωπες ζώδεις εκτελέσεις των Ναζί με τον δυτικό πολιτισμό. Ο δυτικός πολιτισμός ήταν και ένα κομμάτι του και στη Ρωσία, ο Στάλιν, ο οποίος κατέσφαξε 20-25 εκατομμύρια κόσμο. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτό, να μην δίνουμε αυτή την εικόνα. Κανένα παιδί δεν πρέπει να χάνεται, ούτε να γίνεται βέβαια να το ζώνουμε με βόμβες και να το στέλνουμε εναντίον αμάχων αμαχοπληθυσμού, ούτε βέβαια από την άλλη μεριά να το βάζουμε στη θάλαμο Αρίων, ούτε το στέλνουμε στα γκουλάκ. Το παιδί είναι παιδί. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να μην στυλιτεύσω τη Χαμάς, η οποία χαιρετάει ναζιστικά και λέει στους Ισραηλινούς, στους φίλους, και που αυτή τη στιγμή είναι και φίλοι μας και ο μόνος σύμμαχος που έχουμε στη Μεσόγειο, καλά κάνει και σας φάξανε. Δεν γίνεται έτσι ο διάλογος, ο διαπολιτισμικός. Ο διάλογος, ο διαπολιτισμικός χρειάζεται και πολιτισμό. Ο δυτικός είναι πολιτισμός. Μέρος του Ισλάμ, μέρος, όχι όλο, μέρος του Ισλάμ δεν έχει εκπολιτιστεί. Όταν λιθοβολούν γυναίκες, οι γυναίκες για αυτούς, τι να πούμε τώρα, δεν έχουν καμία δυστυχώς αξία. Τα παιδιά κτλ. Δηλαδή πέφτουν βόμβες στην πόλη, διαλύεται η πόλη και συνεχίζουν μέσα στον πόλεμο και κάνουν 5 και 6 και 10 παιδιά. Δεν λέω ότι δεν κάνουν καλά. Ο δυτικός πολιτισμός όμως έχει κάποιες άλλες αρχές. Εμείς όταν βομβαρδίζανε το Χαλάντρι κάθε μέρα, κύριε Παπαδάκη, δεν θα κάναν τα 10 παιδιά. Νομίζω. Έτσι σκέφτεται ο δυτικός πολιτισμός και νομίζω ότι πρέπει να μην αμβλύνουμε τις αντιθέσεις. Υπάρχουν διαφορές και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι και αυτοί που έχουν πονέσει στην Ελλάδα από τους Ισλαμιστές, από τους Τούρκους, από το Ισλάμ, τους κόψαν τα χέρια στη Σμύρνη. Λέγαμε συνοστίστηκαν. Είπανε δεν έγινε γενοκτονία Ποντίων, μα έγινε γενοκτονία Ποντίων και Ασσυρίων και Αρμενίων. Έχουν αναγνωριστεί και από άλλα κοινοβούλια. Εμείς δεν πρέπει να δίνουμε συγχωροχάρτη στο κακό Ισλάμ. Ούτε συγχωροχάρτη στον κακό δυτικό πολιτισμό. Αλλά ο κακός δυτικός πολιτισμός δεν είναι οι Ναζί. Μην δεν συνδέσουμε το δυτικό πολιτισμό με τους Ναζί. Τότε ήταν και κακός κομμουνιστικός πολιτισμός και κακός αποικιοκρατικός πολιτισμός των δυτικών κρατών, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και όλων. Και τα ξέρουμε πώς έχει γίνει. Να είμαστε λίγο... Μετά από τις απόψεις αυτές. Καλός είναι ο διάλογος, νομίζω. Νομίζω, Γιώργο, δεν θα διαφωνήσω ότι υπάρχει ένας διωγμός του χριστιανισμού. Και το βάζω εισαγωγικά και στην Ευρώπη. Όποιος μιλάει υπέρ του χριστιανισμού, τον βάζω σε μια γωνία. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο ρατσισμός και να λέμε σκοταδιστές και όλο αυτό. Ούτε το αντίθετο πρέπει να λέμε. Πρέπει να υπάρχει μια ηρεμία. Όλα αυτά για μένα είναι ρατσιστικά τα σχόλια και επειδή στην Ευρώπη υπερισχύει ο δυτικός πολιτισμός και ο χριστιανισμός, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να φυλάμε το σπίτι μας
χωρίς να φοβόμαστε τους ξένους και να γινόμαστε ξενοφοβικοί. Μάλιστα. Αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε και ανάποδα. Μια μικρή... Να βάλουμε τους χριστιανούς σε μια γωνία και τους πυροβολούμε. Όχι. Είναι η εποπτεία σημαίνει αν δεν πιάνουμε τους στόχους. Αν τηρούμε τους στόχους και αν τηρούμε τα υπεσχημένα. Αν ψηφίστηκαν, υλοποιούνται. Αν υλοποιούνται από τις αλλαγές και τα. Α, δίνεται πάσα για τον κύριο Καμένο. Ακριβώς. Αν αυτά που ψηφίστηκαν. Ακόμα δεν ξέρουμε, έτσι αυτή τη στιγμή, είναι όλα στο τραπέζι και δεν είμαστε βέβαιοι για το πώς θα διαμορφωθεί το πεδίο. Γιατί να είσαστε αισιόδοξος, εάν μας λένε ότι θα πάντα θα εξαρτηθούν από την εφαρμογή αυτών που έχετε ψηφίσει, δύο πολύ σημαντικά πράγματα, τη μείωση των συντάξεων και τη μείωση του σταυρολογίτου. Γιατί ο κόσμος λοιπόν να είναι ευχαριστημένος, περιμένοντας να αυξηθεί η φορολογία του και να μειωθούν οι αποδοχές του, το διαθέσιμο εισόδημά του, για να πληρώσει τα κόκκινα δάνεια, για να πληρώσει τον έμφυα, για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Δυστυχώς το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών είναι σε αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή χρωστάμε πιο πολλά από τα έσοδα που έχουμε σε κάθε νοικοκυριό. Βέβαια η Ελλάδα είναι στο 120% αλλά η Ολλανδία είναι στο 220%. Δεν έχει όμως αυτό να κάνει. Εγώ δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Ολλανδία. Με ενδιαφέρει ότι εδώ πέρα για να λυθεί το ζήτημα πρέπει να δώσουμε δουλειές. Οι δουλειές έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε στους μισθούς, στις συμβάσεις, στο ύψος των αποδοχών, αλλά όσο πιο πολλούς μισθούς έχουμε στον παραπλασιαστή, τόσο πιο πολλές εισφορές έχουμε και, ρόλο, βέβαια, και, με και στον ασφαλιστικό τομέα. Έχει μεγάλο ρόλο, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν θα έλεγα ποτέ αυτό, έχει πει ο ΓΑΠ κάποτε, εύχομαι να δουλεύει ένα σε κάθε οικογένεια. Εμείς τώρα δουλεύουν όλοι σε κάθε οικογένεια. Ο σκοπός μας είναι να υπάρχει εργασία και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και για πρακτικούς για την οικονομία. Το χρέος θα ρυθμιστεί και θα επιμηκυνθεί και θα δοθούν περίεργοι χάροντες έτσι ώστε να εξυπηρετείται πιο εύκολα. Δυστυχώς τα πλεονάσματα αυτή τη στιγμή είναι ψηφισμένα με 3,5%, όλοι θα θέλαμε να είναι στο 2-2,5%, τα οποία προέρχονται και από τη φορολογία και από άλλα μέτρα. Φυσικά και τα ψηφίσαμε. Δεν το αμφισβητεί κανένα αυτό. Εμείς λέμε κάποια αλήθεια τώρα. Εδώ πρέπει παράλληλα να τρέξει η οικονομία. Πρέπει να οργανωθεί το κράτος, να φτιάξουμε τη φορολογία στον επόμενο προϋπολογισμό, να ρίξουμε τη φορολογία, να φτιάξουμε λίγο το κτηματολόγιο, να υπάρχουν κανονικότητα στις πολλοδομίες και να αλλάξουμε τον τρόπο φορολόγησης, να μην φορολογούνται οι πολίτες με τα τεκμήρια. Να πιάσουμε το χαμένο εισόδημα. Την αναλογική να το σύνταξη. Άλλη μια φορά. Να επαναφέρουμε την αναλογική σύνταξη. Όλα αυτά λύνονται όταν. Για ένα χρόνο, κύριε Καμένε, στη Γερμανία, τώρα μου στείλε μήνυμα. Για ένα χρόνο και δύο μήνες που δήλωψε στη Γερμανία, παίρνει 48 ευρώ το μήνα. Στην Ελλάδα, αν έχει δουλέψει 14 χρόνια και 11 μήνες, αυτά τα ένσημα πάνε χαμένα. Καλά, στη Γερμανία με 2.300 θα πάρει σύνταξη κάτω από 800 ευρώ. Σας είπα, δεν βγαίνει και εκεί το με 1,5 χρόνο δουλειάς παίρνει 48 ευρώ το μήνα. Εδώ σιγά σιγά θα φτάσει να δουλεύει 30 χρόνια και να παίρνει 400 ευρώ το μήνα. Στιχώς, το ασφαλιστικό σύστημα, όσο και ο ΕΦΚΑ έχει πλεονάσματα αυτή τη στιγμή, επειδή ευτυχώς ονοθήκαν τα ταμεία, είναι δύσκολο και να γίνει βιώσιμο. Βιώσιμο θα γίνει μόνο με νέα έσοδα. Δεν μπορεί το φορολογικό έσοδο να πηγαίνει και να χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό φορέα. Διότι θα φορολογούμαστε συνέχεια για να πληρώνουμε τις συντάξεις. Είναι απλή αυτή η εξίσωση. Αυτό συμβαίνει τώρα. Πρέπει να αυξήσουμε το μείγμα. Λάθος συνταγή και την εφαρμογή. Αυτό γίνεται ανέκαθεν. Είναι τεράστια τα ποσά. Αναλογική σύνταξη, σας λέω. Αναλογική σύνταξη, που είναι το πιο τίμιο και σωστό. Κυρία Κεραμέως, τι μας περιμένει. Θα ήθελα όχι μία λέξη μόνο, έτσι, που μοιάζει τεχνοκρατικό, αλλά δεν είναι. Κοιτάξτε, ο ρυθμός ανάπτυξης που πέρυσι, φέτος, το 17 που πέρασε, ήταν 1,4 και του χρόνου θα είναι γύρω στο 2, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Προέρχεται μόνο από τις επενδύσεις και από τις εξαγωγές. Η δαπάνη, η κατανάλωση δηλαδή, είναι κολλημένη. Αν είχαμε δηλαδή μια. Γιατί θέλω να πω. Η εσωτερική μοιάζει, κατανάλωση. Ακριβώς. Η αγοραστική δύναμη. Μοιάζει τεχνοκρατικό, αλλά δεν είναι. Διαθέσιμο εισόδημα. Ακριβώς. Συγχωρείτε, κυρία Γεραμέως.